μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται. Το πρωί της Κυριακής, ο Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και το Σύλλογο Κριτών Κοζάνης, η Μεγαλόνισος, διοργάνωσαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών των εν πολέμω πασόντων και εν ειρήνη θανάτων αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Ήταν σελίδες που μαρτυρούν τη θέληση αυτού του λαού να ζήσει ελεύθερος και περήφανος σε αυτή την μικρή γωνιά του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα. Στα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας μας, στα βουνά της Αλβανίας, παιδιά του ελληνικού λαού, νέα παιδιά προσέφεραν την ίδια τους τη ζωή, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Χιλιάδες άλλα νέα παιδιά μπορεί να μην έχασαν τη ζωή τους, έχασαν όμως τη σωματική τους ακαιρεότητα, δίνοντας για την ελευθερία και την περηφάνεια αυτού του τόπου είτε τα πόδια τους, είτε τα χέρια τους, είτε τα μάτια τους. Από μικρό παιδί θυμάμαι να παρελάβουν πρώτοι στις παρελάσεις οι ανάπηροι πολέμου. Και δεν ήταν λίγοι. Κάθε πόλη και κάθε χωριό είχαν τους δικούς τους αναπήρους. Και αυτοί οι ανάπηροι δίδασκαν και διδάσκουν ακόμα και σήμερα ότι αυτός ο τόπος, αυτή η πατρίδα, για να μείνει ελεύθερη και περήφανη, χρειάζεται μεγάλες και επώδυνες θυσίες. Νεκρούς και αναπήρους δεν είχαμε μόνο το 1940, είχαμε και το 1974 στην Κύπρο. Και δυστυχώς οι νεκροί, οι ανάπηροι, αλλά και οι αγνοούμενοι της Κύπρου πόνισαν πιο πολύ τη συνείδησή μας, γιατί αγωνίστηκαν για μια υπόθεση προδομένη και πουλημένη στους Τούρκους από ξένες δυνάμεις και από κάποιους δικούς μας συνεργάτες τους. Για όλους αυτούς τους νεκρούς, για όλους τους αναπήρους, για όλους τους αγνοούμενους, οι οποίοι σφαγιάστηκαν ψυχρό από τους Τούρκους, χωρίς να μιλήσει κανένας διεθνής οργανισμός και κανένα διεθνές δικαστήριο, για όλους αυτούς λοιπόν ιδρύθηκε το 1974 στην Κοζάνη ο Εθνικός Σύνδεσμος Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Η δύναμη του σήμερα ανέρχεται στα 100 περίπου μέλη. Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, τιμά όλους εκείνους που με το αίμα τους και τη ζωή τους πάλεψαν για μια ελεύθερη πατρίδα και τελεί μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών τους. Φέτος, στο μνημόσυνο και στη διοργάνωση συμμετέχουν άλλοι δύο σημαντικοί φορείς της περιοχής μας. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ο Σύλλογος Κριτών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η Μεγαλόνισος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τους νεκρούς μας. Εκφράζουμε το σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας στους αναπήρους πολέμου, αλλά και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την πατρίδα μας. Πάντα θα τους θυμόμαστε, πάντα θα τους τιμούμε και πάντα θα εμπνεόμαστε από τις θυσίες τους.